κύριοι, χαίρετε. Διορθωτική αύξηση θα πάρουν οι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών στις αρχές του νέου χρόνου, ενώ παράλληλα καταργούνται τα περιοριστικά μέτρα για την αύξηση των εισοδημάτων και αρχίζει ο ελεύθερος διάλογος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για το ύψος των αμοιβών. Αυτόν έφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στη σημερινή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε το μεσημέρι η διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κέντρο της Νέας Κρίνης. Ο κ. Πρωθυπουργός, απαντώντας στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, κάλυψε όλο το φάσμα των προβλημάτων και ζητημάτων της τρέχουσας επικαιρότητας, πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και εξήγησε αναλυτικά τη θέση της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία και στα κρίσιμα εθνικά θέματα. Αναλυτικότερα, ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε ότι σταθερός στόχος της κυβέρνησης ήταν και είναι η απομάκρυνση των βάσεων και πως ο χειρισμός του θέματος γίνεται με συνεκτίμηση του προβλήματος εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα. Για την ΑΤΑ και τα φορολογικά μέτρα, ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους υπουργούς τα συγκεκριμένα στοιχεία, βεβαιώνοντας ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα των εργατών και μισθωτών. Η μία και η σημαντικότερη απέναντι στο λαό, τον εργαζόμενο λαό που τόσα πρόσφερε για την επιτυχία του διετούς προγράμματος σταθεροποίησης, είναι η πραγματική αύξηση του εισοδήματός του. Είναι μια σαφής αλλαγή που στηρίζεται στα κεκτημένα της διετίας, τα οποία πιστεύω είναι εντυπωσιακά, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ελλάδας με το εξωτερικό, που εκφράζεται με οικονομικούς όρους το ισοζύγιο πληρωμών. Έτσι προχωρούμε με δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό. Καλούμε τον ελληνικό λαό όμως να μπει και αυτός, όπως δύο χρόνια υπέμεινε την λιτότητα, όπως τη λέμε. Τον καλούμε τώρα να δώσει ό,τι μπορεί παραγωγικά στο δυναμικό της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά τους ακριβείς μηχανισμούς, το μόνο το οποίο είπα εγώ χτες είναι ότι θα υπάρξουν πλέον συλλογικές συμβάσεις. Θα υπάρξει διάλογος και μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων. Τερματίζεται δηλαδή αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πάλι να είναι θέμα νομικό πια. Είναι ουσιαστικό διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε και πιστεύουμε, και εδώ είναι το κάλεσμά μας, ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές θα υπάρξει προσοχή και σεβασμός απέναντι στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, να μην ανατραπούν τα θετικά και εκτιμένα της διετίας που πέρασε. Τη σχέση της Ελλάδας με το εξωτερικό, που εκφράζεται με οικονομικούς όρους το ισοζύγιο πληρωμών. Για τη συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας στην εθνική προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη και επενδύσεις, ο κ. Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε και ότι σήμερα η κυβέρνηση απευθύνεται σε μια νέα σύγχρονη τάξη ανθρώπων της βιομηχανίας, από τους οποίους προσδοκά να αξιοποιήσουν τη βοήθεια του κράτους και να κάνουν ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Για την αλλαγή του κλίματος αυτού, ο κ. Παπανδρέου δέχθηκε ότι η βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξει η δομή του τραπεζικού συστήματος και να εξυγχρονιστεί ο θεσμός της χρήματα αγοράς, αλλαγή για την οποία έχουν τεθεί ήδη οι βάσεις. Σε ερώτηση σχετική με το εκκλησιαστικό θέμα και τις τριβές που προκαλεί τις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας, ο κ. Πρωθυπουργός εξέφρασε τη λύπη του γιατί η ιεραρχία με τις τάσεις της υπησέρχεται στην πολιτική ζωή της χώρας. Ειδικότερα με το νόμο για την εκκλησιαστική περιουσία, ο κ. Παπανδρέου διευκρίνησε ότι παρέχει στην Εκκλησία τη δυνατότητα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο στη σύνταξη των προεδρικών διαταγμάτων και ακόμα τόνισε ότι το κράτος δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά της Εκκλησίας, αλλά θέσπισε κάτι που ίσχυε και παλαιότερα, δηλαδή να έχει λόγο και το εκκλησίασμα. Για τη σχέση με την Τουρκία είπε ότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να διαφοροποιούν την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά της Τουρκίας δεν έγινε σεβαστή η συμφωνία για ύφεση. Πολλά θα εξαρτηθούν, τόνισε ο κ. Παπανδρέου, από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έγινε σήμερα στη γειτονική χώρα. Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις ξένων δημοσιογράφων ως προς τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις εμπόλεμες χώρες του Περσικού Γόλφου, είπε ότι η Ελλάδα συμβάλλει με δύο τρόπους. Μέσω της ΕΟΚ, όπου και με την πρώτη ευκαιρία θα ζητήσουν
προσπαθήσουμε να αναλυθεί η συνολική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και επίσης ότι η Ελλάδα διατηρεί φιλικές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και το Ιράκ και ελπίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες του ΟΗΕ θα γίνουν αποδεκτές. Πιστεύουμε όμως, κατέληξε, ότι η παρουσία ξένων στόλων στον Περσικό κόλπο εμπεριέχει τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύραξης η οποία θα είχε δυσάρεστες επιπτώσεις για όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη, καλή σας νύχτα. Σε σημερινή ανακοίνωση του ΚΚΕ, με την οποία ασκείται κριτική στη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, αναφέρεται ότι διαφωνεί ριζικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η σχεδόν ειδηλιακή εικόνα που έδωσε ο κ. Παπανδρέου για την οικονομία έρχεται σε πλήρη και ριζική αντίθεση με την πραγματικότητα και τονίζεται ότι η βασική κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής θα παραμείνει η ίδια, ενώ θα συνεχιστεί με άλλες μορφές λιτότητα. Να περάσουμε τώρα στην Τουρκία. Μέσα στο Νοέμβριο θα γίνουν πρόορες εκλογές στην Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού Τουζάλ, αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών στο σημερινό δημοψήφισμα, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Όπως είναι γνωστό, οι Τούρκοι κλήθηκαν σήμερα να απαντήσουν με ένα ναι ή με ένα όχι στην επάνωδο στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας των παλαιών πολιτικών. Περισσότερα όμως για τα σημερινά αποτελέσματα από την ανταποκρίτειά μας στην Άγκυρα, Κατερίνα Μιστακίδου. Τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση 40% των ψήφων έδειξαν ότι οι Τούρκοι ψήφισαν με 52% ναι και 47,98% όχι στο δημοψήφισμα για την άρση των περιορισμών που απέβαλε στους παλιούς πολιτικούς το Σύνταγμα του 1982. Ο Πρωθυπουργός Οζάλ διαστάθηκε τη σημερινή του ήττα και λίγο πριν αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων ανήγγειλε ότι θα κάνει πρόορες εκλογές μέσα στο Νοέμβρη. Η κίνησή του έγινε για να κατατροπώσει τον αντίπαλό του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ που δεν είναι τόσο οργανωμένος για εκλογές και επειδή τα γκάλοπ τον δείχνουν ακόμα σαν τον πιο θυμοφιλή πολιτικό. Στεναχωρεμένος ήταν ο κύριος Ντεμιρέλ στη συνέντευξη τύπου στις 10 το βράδυ και δήλωσε ότι δεν θα κάνω δηλώσεις πριν το τελικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Ντεμιρέλ περίμενε ακόμα ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας και επιπλέον ο κύριος Οζάλ με τη δήλωσή του για πρόορες εκλογές του έκλεψε την παράσταση. Αν και η διαφορά του 3% είναι πολύ μικρή, είναι όμως υπέρ των παλιών πολιτικών. Με το 52% είναι συμψηφισμένοι ψήφοι των κυρίων Ντεμιρέλ, Εσεβίτ, Ερμπακάν και Ινωνού που έκαναν όλοι μαζί την προεκλογική εκστρατεία. Στις γενικές εκλογές τον Νοέμβρη δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει το ποσοστό που θα πάρει μόνος του ο κύριος Ντεμιρέλ και μέχρι στιγμής οι πολιτικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι νικητής θα είναι ο κύριος Οζάλ όπως και ο ίδιος πιστεύει. Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση των σημερινών εφημερίδων Χουριέτ, Μπουλβάρ και Γκιουναϊντίν με την κατηγορία ότι παραβίασαν την εκλογική νομοθεσία η οποία απαγορεύει τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με εκλογές ή δημοψηφίσματα την παραμονή της διεξαγωγής τους. Σε γενική επιστάθμιση προχωρεί η Λιβύη μετά την εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων του Τσάντ στο έδαφος της. Το επίσημο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι οι δυνάμεις του Τσάντ εισέβαλαν σε βάθος 300 χιλιόμετρων στο έδαφος της Λιβύης για να πλήξουν το αεροδρόμιο της πόλης Σάρα μετά τη χθεσινή απόκρουση παρόμοιας επίθεσης του Τσάντ. Η κυβέρνηση του Τσάντ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της εισέβαλαν στο έδαφος της Λιβύης και κατέλαβαν την στρατηγική σημασία σε αεροπορική βάση Σάρα. Η Ιταλική αστυνομία συνέλαβε χθες 32 άτομα σε μια θεματική επιχείρηση εναντίον ενός δικτύου βιομηχάνων και λαθρεμπόρων όπλων, μεταξύ των οποίων και το βιομηχάνο Μπορλέτη, που κατηγορούνται ότι επιδίδονται σε παράνομες πωλήσεις όπλων σε χώρες του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Τέλος η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Ανδρέα Λαζάνη. Τοπικές βροχές ή και καταιγίδες θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σήμερα στο Ιόνιο και την Πειρωτική χώρα και στο Αιγαίο ισχυρούς ανέμους με ένταση μέχρι 6 ποφόρ. Σήμερα λοιπόν στο Ιόνιο και την Πειρωτική Ελλάδα αναμένεται προοδευτική αύξηση συννεφιάς με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες μόνο τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Δυτική Ελλάδα βόρειο-δυτική ασθενής και στην Ανατολική Ελλάδα βόρειο μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια παιδινά από 15 μέχρι 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα παιδινά από 19 μέχρι 31 βαθμούς και στο Αιγαίο από 20 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή της Καλαμάτας θα έχει λίγη συννεφιά που προοδευτικά θα αυξηθεί με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 μέχρι 28 βαθμούς.
Η περιοχή της Αττικής θα έχει σχεδόν έθριο καιρό αρχικά, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει κυρίως στα βόρεια, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσχετες βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτροι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 20 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης θα έχει λίγη συννεφιά, που προοδευτικά θα αυξηθεί με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα.